Καλημέρα κύριε καθηγητά, καλημέρα κύριε Μητρόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Καλή ραδιοφωνική και επιτυχή σεζόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Υγεία να έχουμε κύριε καθηγητά και όλα θα πάνε καλά. Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα. Και καλές ειδήσεις για τον κόσμο, τον πολύ. Μακάρι να μπορούμε να πούμε, αν και η δουλειά μας έχει καταστεί πλέον μεταφορά κακών και δυσμενών ειδήσεων, αρνητικών. Δυστυχώς ζούμε σε ημέρες και περιόδους που μεταφέρουμε, θα έλεγα, το 90% των ειδήσεων είναι μαύρο, είναι αρνητικό και είναι και δυσάρεστο πολύ. Εσείς το μάχεστε και όπου ταξίδευσα, σε ταπεινά μέρη βέβαια το καλοκαίρι, με απλούς ανθρώπους βρέθηκα, σας αγαπάει ο κόσμος, διότι μιλάτε σωστά, έντιμα και κλαϊκεύετε χρήσιμες ειδήσεις. Και έτσι λοιπόν μεταφέρω ένα καλό κλίμα που εισέπραξα, όσο μπορώ και εγώ, μια και με τιμήσατε και σας ευχαριστώ πάλι για τη νέα τιμή που μου κάνετε. Και τιμή δική μας που είστε εδώ, έτσι για να ανταποδώσω τα ίσα, και θέλω να σας ρωτήσω τι θα γίνει με τις συντάξεις. Θα εφαρμοστούν αυτά που ψηφίστηκαν ή έχει το δικαίωμα αυτή η κυβέρνηση να τις αναστείλει, αν θέλετε, να αναστείλει όλες αυτές τις περικοπές μέχρι την ημερομηνία των εθνικών εκλογών, ας πούμε. Να πούμε ότι στους αξιοτίμους ακροατές και ακροατριές σας ότι οι περικοπές για τις συντάξεις είναι πέντε. Δηλαδή είναι ένα πακέτο περικοπών. Πέντε περικοπές. Δεν είναι μία. Δηλαδή το Γενάρη του 19 πρέπει να ισχύσουν τα εξής μέτρα για τις συντάξεις. Πρώτο, να περικοπούν οι κύριες συντάξεις που θα βρεθούν με προσωπική διαφορά μέχρι το ύψος του 18%. Οι κύριες συντάξεις. Δεύτερο, να περικοπούν οι επικουρικές συντάξεις όσες βρεθούν με προσωπική διαφορά και θα βρεθούν οι περισσότερες μέχρι το 18%. Τρίτο, να καταργηθεί το ΕΚΑΣ το 19. Το, σας θυμίζω στους ακροατές σας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έδινε το ΕΚΑΣ σε 400.000 περίπου κατώτατο συνταξίουχους και παρέλαβε το ΕΚΑΣ σε 230 ευρώ κάθε μήνα. Τώρα το έχει κάνει για το 18 35 ευρώ κάθε μήνα. Το περιορίζει σε 12 ευρώ το μήνα το 19 και το Δεκέμβριο του 19 η κυβέρνηση το καταργεί, το ΕΚΑΣ. Αφορά, επαναλαμβάνω, 400.000 κατώτατο συνταξιούχους το 15, που τώρα γίνανε 240.000 που θα το χάσουν οριστικά το Δεκέμβριο του 19. Το τέταρτο μέτρο είναι ότι όλοι οι συνταξιούχοι θα χάσουν τα οικογενειακά επιδόματα συζύγου και τέκνων, όλοι οι συνταξιούχοι από το 19. Και η πέμπτη περικοπή είναι ότι και το 19 θα ισχύσει η αναστολή των αυξήσεων στις συντάξεις. Τώρα, για τις προσωπικές διαφορές, η κυβέρνηση Τσίπρα έχει εφαρμόσει δύο νόμους. Ο νόμος 4472, που είναι ο νόμος των προνομοθετημένων περικοπών, που λέει το εξής. Από 1η-1η 19, ρητά, ανεπιφύλακτα, απόλυτα. Από 1η-1η 19, αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μεγαλύτερο μετά τον υπολογισμό, το υπερβάλλον περικόπτεται κατά 18%. Αυτό λέει ότι δηλαδή σε 3 μήνες πρέπει να ισχύσει η περικοπή. Λέω σε 3 μήνες, κύριε Ντράγκα, διότι οι περικοπές, ενώ πρέπει να ισχύσουν το Γενάρη του 19, θα πρέπει να γίνει με τις καταβολές του Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους. Δηλαδή σε 3 μήνες θα υπάρξουν οι 5 περικοπές που μόλις ανέφερα στην εκπομπή σας. Και ο δεύτερος νόμος... Να μου επιτρέψετε να πω, κύριε καθηγητά, με τσαμπουκά, πολιτικό τσαμπουκά, αυτό το πράγμα μπορεί να ανασταλεί, δηλαδή να πει ο Τσίπρας, όχι δεν το κάνω στους εταίρους. Ο δεύτερος νόμος που απαγορεύει στον Τσίπρα που ψήφισε να μην ξεψηφίσει, δηλαδή με το μεσοπρόθεσμο, είναι ο δεύτερος νόμος λοιπόν, τον οποίο έχω εδώ, νόμος 4549, και επανελήφθησαν οι περικοπές και ποσοτικοποιήθηκαν, και στο τελευταίο άρθρο, δυστυχώς σε μια κατάπτυστη διάταξη του μεσοπρόθεσμου, η ίδια η κυβέρνηση, με πρώτο τον κύριο Παυλόπουλο, τον πρόεδρο, γιατί πάντα επικυρώνει τους νόμους, κύριος Δραγασάκης, όλη η κυβέρνηση, απαγόρευσαν να μην ισχύσουν οι περικοπές. Δηλαδή και ξαναψήφισαν, αλλά με το κεφάλαιο γάμα του νόμου για το μεσοπρόθεσμο των ετών 19-22, που έχει τον τίτλο... Και με υπογραφή του κύριου Παυλόπουλου, απαγορεύεται... Που έχει τον τίτλο «Ό,τι κατάπτυστο για ένα σύγχρονο κράτος, δήλωση συμμόρφωσης και αναφορά περιοθέτησης προβλέψεων». Και με το άρθρο αυτό
οι στόχοι από το ανωτέρω όριο του μεσοπρόθεσμου απαγορεύεται να αλλάξουν. Δηλαδή όχι μόνο ψήφισαν τις περικοπές, τις διπλοψήφισαν και τις τριτοψήφισαν με το μεσοπρόθεσμο, με μια κατάπτυστη ρύθμιση που τους επέβαλαν οι δανειστές και τη δέχτηκε η σημερινή κυβέρνηση, δήλωση συμμόρφωσης. Παραπέμπει σε καταστάσεις δήλωσης μετάνοιας κλπ. Η σημερινή κυβέρνηση δήλωσε να μην αλλάξει τους ποσοτικούς στόχους και ό,τι ψήφισε μετά την έξοδο που λέει από τα μνημόνια. Άρα λοιπόν, χωρίς, σας απαντώ τώρα στο ερώτημα, χωρίς τη συνένεση των δανειστών, χωρίς μια διαπραγμάτευση για να πείσουν ότι οι στόχοι επιτυγχάνονται και χωρίς τις περικοπές που είναι ύψους 3.200.000.000, εδώ σε άλλη σελίδα του μεσοπρόθεσμου ποσοτικοποιεί τις περικοπές και μάλιστα λέει ότι αν οι περικοπές δεν γίνουν το 19 μπορεί να γίνουν το 20 και αν δεν γίνουν το 20 οι περικοπές των συντάξεων μπορεί να γίνουν το 21 και αν δεν γίνουν οι περικοπές το 21 το 22. Άρα έχουν παγιδεύσει τους συνταξιούχους και όσοι βγαίνουν τώρα κάποιοι ανόητοι, δυστυχώς και κορυφαίοι κυβερνητικοί παράγοντες, και λένε ότι δήθεν στον προϋπολογισμό του 19 δεν θα συμπεριλάβουμε τις περικοπές, έχουν συμπεριλάβει τις περικοπές, εδώ λέει περικοπές. Το βλέπω, το βλέπω. Το 20. Ο κύριος καθηγητής έχει μαζί του την εφημερίδα της κυβερνήσεως. Ο νόμος 45, ο νόμος του μεσοπροθέσμου. Έχει μαζί του όλους τους νόμους που ψήφισε λοιπόν, η κυβέρνηση. Και λέει, λοιπόν, και λέει ότι αν δεν γίνει το 19 η περικοπή, το ίδιο ποσό των περικοπών θα ισχύσει. Άρα εμπέζουν τους συνταξιούχους. Τι θέλει ο Τσίπρας, άρα, να τον περάσει το Μητσοτάκι. Άρα θέλει να κάνει εκλογές, κύριε Ντράγκα, χωρίς να κάνει τις περικοπές. Μπορεί να πάρει μία εξάμηνη αναστολή μέχρι τον Ιούνιο, όπως πήρε εξάμηνη αναστολή για τον μεγάλο ΦΠΑ στα 5 ακριτικά μας νησιά, αντί να τον εφαρμόσει τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, θα εφαρμοστεί από 1η-1η-19. Έτσι, το μόνο που τον ενδιαφέρει τώρα, όχι να μην κάνει τις περικοπές, αλλά να κάνει εκλογές χωρίς τις περικοπές. Έρχεται ο Μητσοτάκης προχθές. Με συγχωρείτε, διαβάσατε την είδηση που λέει ότι η κυβέρνηση απειλεί τους θεσμούς ότι θα πάει σε πρόωρες, αυτόματα τώρα, εκλογές, εάν περικοπούν οι συντάξεις. Το είχα κι εγώ σε ένα ενδεχόμενο, διότι επαναλαμβάνω, μία κυβέρνηση που έχει ψηφίσει, ξεψηφίσει, έχει ξαναψηφίσει, έχει ποσοτικοποιήσει το κάνει, κατά όμως τον τρόπο που σας έδειξα. Το έχει τη δυνατότητα ο Τσίπρας να το κάνει, να πει, επί των ημερών μου δεν κόβονται άλλο οι συντάξεις, γεια σας, πάω σε εκλογές. Μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Θέλει έγκριση για να πάει σε εκλογές. Εμείς δεν θέλει έγκριση. Πάει σε εκλογές. Θεωρώ ότι οι δανειστές. Μπορεί και να θέλει όμως. Θεωρώ ότι οι δανειστές που έχουν τον κυρίαρχο λόγο στην πόλη, παθή χώρα μας το έχουν επιβάλει τριπλές, τετραπλές εκλογές το Μάιο και έτσι δεν ξέρω τι επιχείρη να κάνει. Βεβαίως εμείς ευχόμαστε να μην γίνουν οι περικοπές, κύριε Ντράγκα, διότι από τους συνταξιούχους τη μνημονιακή περίοδο 10-18 έχουν πάρει 80 δις. 80 δις πήραν από τους συνταξιούχους την περίοδο 10-18. 80. 80 δις, κύριε Ντράγκα. 50 δις πήραν από τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα, 30 δις πήραν από τους μισθούς του δημόσιου τομέα και 30 δις πήραν από τον έμφυα από μισθούς και συνταξιούχους. Άρα, ένα ΕΠ, κύριε Ντράγκα, ένα ΕΠ, 180 δις και πλέον πήραν από τρεις βασικές αιτίες. Από μειώσεις συντάξεων, από μειώσεις μισθών στον ιδιωτικό τομέα, από μειώσεις μισθών στο δημόσιο τομέα και από τον έμφυα που πλήρωσαν μισθωτικές συνταξιούχοι. Και αντί τώρα να συζητάμε και στην εξαιρετική εκπομπή να συζητάμε αν θα πρέπει κάτι να επιστραφεί στους συνταξιούχους, στους μισθωτούς του πολύπαθου ιδιωτικού τομέα, στους δημοσίους, κάτι από αυτό που έδωσαν για να επιπλέξαμε σε αυτή την περιπέτεια, χωρίς αποτέλεσμα. Θα πούμε και σε άλλη συζήτηση ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της 9ετούς μνημονιακής περιπέτειας του λαού μας. Το χρέος ανέβηκε, ο λογαριασμός στάλθηκε στο λαό. Πόσο είναι το χρέος τώρα, αγαπητέ, το χρέος, κύριε καθηγητά. Η κυβέρνηση το παρέλαβε περίπου 303 δις και τώρα είναι 345 και 500 εκατομμύρια. Το ανέβασε 345 και 500 εκατομμύρια. Ενώ όταν μπήκαμε το 10, το χρέος είχε αναλογία προς το ΑΕΠ 123% επί του ΑΕΠ, τώρα το χρέος το 18 θα κλείσει στο 182% του ΑΕΠ. Δηλαδή θα αντιλαμβάνεστε ότι
Μάτωσε ο κόσμος. Ένα ΕΠ έφυγε από τους μισθωτούς και συνταξιούχους. Εξεσάλωσαν οι κατασχετικές διαδικασίες, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και δεν έχουν αφήσει τίποτε όρθιο. Και ΚΕΑΟ, εφορίες, τράπεζες, κράτος κάνει αρπαχτές τους λογαριασμούς των μικροφυλετών διότι πληρώνουν την κρίση του μνημονίου και το καθεξής και τώρα αντί η συζήτηση να έχει ανοίξει κάτι της να επιστραφεί στον κόσμο από αυτά που πλήρωσε κοιτάνε πώς να κάνουν και τις άλλες περικοπές. Υπό αυτήν την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι είναι ενδεχόμενο αυτό που μόλις τώρα μου είπατε ο Τσίπρας να κάνει το μάγκα και τον παλικαρά. Όχι, να πει εγώ δεν κάνω άλλες περικοπές, πάω σε εκλογές. Να πει ότι εγώ που τα ψήφισα δεν θέλω να τα υλοποιήσω, εμείς ευχόμαστε να μην υλοποιηθούν, αλλά αν τα καταφέρει, αυτό θα είναι μια... Δεν λέω επιτυχία, αλλά μια φυσιολογική εξέλιξη να μην πληρώσουν οι έρμοι συνταξιούχοι πάντως, και άλλα. Κύριε Μητρόπουλε, είτε ο Τσίπρας είτε ο Μητσοτάκης, με βάση αυτά που μου δείχνετε υπογεγραμμένα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, πρέπει να τα εφαρμόσουν το 19-20. Ο νόμος είναι ότι από 1η-1η 19, επαλαμβάνω, οι καταβολές, οι περικοπές θα γίνουν το Δεκέμβριο, αν το καταβαλλόμενο ποσό υπερέχει, το υπερβάλλον περικόπτεται. Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι σκανδαλίζομαι, αλλά πρέπει να το πω. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι λίγο πολύ το δεν είναι πρόβλημα, γιατί μετά τα 70 οι άνθρωποι απέρχονται στον άλλον κόσμο και ότι δεν είναι πρόβλημα για τους θεσμούς να περιμένουν λιγάκι να πεθάνουμε πάνω των 70. Και αυτό, πέστε μου καταρχάς, αν έχετε υπολογίσει, πώς είναι αυτοί οι 70άρδες και πάνω στην Ελλάδα που έχει γυρασμένο πληθυσμό, έχει πρόβλημα τρίτης αυξανόμενης ηλικίας. Σας δίνω ένα στοιχείο. Για να ξέρουμε πόσους θέλει ο Τσίπρας να στείλει προς τα πάνω, για να μπορέσει να το παρουσιάσει με μεγαλύτερα επιχειρήματα στους θεσμούς. Πώς το είπε, το μέτρο δεν είναι και απαραίτητο, ναι. Σας δίνω ένα στοιχείο το οποίο δεν έχει... Είναι λίγο μακάβριο, λυπάμαι που το λέω αγαπητοί φίλοι, αλλά πρέπει να δούμε και πώς είναι αυτοί οι χιλιάδες που θέλει να στείλει ο Τσίπρας επάνω δηλαδή. Δίνω ένα στοιχείο το οποίο τώρα επεξεργαζόμαστε κάποια στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, η ΕΝΙΠΕΚ, η οργάνωση επιστημονική την οποία ακούμε, το 60% των Ελλήνων συνταξιούχων είναι πάνω των 70 ετών. Μισό λεπτό, το 60% των Ελλήνων συνταξιούχων είναι πάνω από 70. Πόσοι είναι οι Έλληνες συνταξιούχοι? Οι Έλληνες συνταξιούχοι είναι 2.570.000 με προχθεσινά στοιχεία. Σας δίνω και αυτό το πίνακα. Του Υπουργείου. 2.500.000 είναι οι Έλληνες συνταξιούχοι. Και το 60% είναι πάνω. 60% δηλαδή είναι 60% είναι 600.000 και 600.000, ένα 200, ένα 200 και 300. Ένα 400, πείτε. Όχι, κάνετε λάθος. Ένα 200 και 200 με 300 χιλιάρια, 1,5 εκατομμύριο. Περιμένει ο Αλέξης να φύγει 1,5 εκατομμύριο για πάνω. Και η αναφορά του είναι πολύ, ρε παιδί μου, πώς θα φύγουν όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Το ότι ναι. Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Πρωθυπουργός είναι πολύ μακάβριο. Θα ήθελα στο ακροατές. Είναι μακάβριο. Είναι να θέλει ο κύριος Πρωθυπουργός να φύγουν οι 70 και πάνω και να είναι 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι στην Ελλάδα, τη γυρασμένη με το δημογραφικό πρόβλημα. Περιγράφει ο αρχαίος μας σπουδαίος πρόγονος ο Αριστοτέλης στο έργο του Κύριον Πολιτεία ότι στην Τζιά ναι, το 440 και πλέον. Εκεί είχαν βρει ένα έθιμο, το διαβάζω, το έθιμο το κύον των νόμιμων. Εκεί όσοι πολίτες ήταν πάνω από τα 60, τους έπειθαν να αυτεκονιαστούν, να πάρουν κόνιο, ή τους απεκονίαζαν, δηλαδή τους επέβαλε η πολιτεία να παίρνουν το κόνιο για να μπορούν να ζουν οι άλλοι καλύτερα. Προσέτατε. Έχει διαβάσει ο Τσίπρας όλη αυτή τη φορά. Λέω ότι... Έχει διαβάσει την διακονίου από πομπή δηλαδή των μεγαλύτερων πάνω από 60 εκείνη την περίοδο. Ναι. Από την Κία καταγόταν νομοθέτης, παρακαλώ πολύ. Σύμφωνα με αυτό όσοι υπερέβαιναν το 60 έτο της ηλικίας τους, λέει ο Αριστοτέλης, αυτεκονιάζοντο, αυτοκτονούσαν δηλαδή. Αυτεκονιάζοντο. Ο πολίτης που ένιωθε ότι δεν είναι πλέον χρήσιμος στην κοινωνία, διότι
δεν είχε τα πρωτοσύν λόγω γύρατος, όφιλε να εκθέσει στους άρχοντες της πολιτείας τους λόγους της απόφασής του, ώστε να του δοθεί άδεια αυτοκτονίας. Και έτσι όλοι... Δηλαδή ο πρωθυπουργός μας εισάγει... Ίσως ενεπνεύστη... Εισάγει, ναι, ίσως δεν διαβάσει αυτό, αποκλείεται, από δεν το κείον των νόμιμων. Πρέπει να είναι ιδιαίτερα μορφωμένος ο πρωθυπουργός για να έχει διαβάσει τον αυτοκονιά. Απεκονιάζονται ή αυτεκονιάζονται ή μόνοι τους, ναι, ή τους επέβαλε. Και η, ναι, φράση, ναι, η φράση για την εξαιρετική εκπομπή. Πάμε για τέτοια πράγματα. Η φράση για την εξαιρετική εκπομπή σας του αρχαίου Αριστοτέλη. Προσέτατε γάρ νόμος τους υπερεξήκοντα έτη γεγονότας, κονιάζεστε και του διαρκήν της άλλης την τροφή, για να φτάνει η τροφή για τους άλλους, για να μπορούν να ζήσουν οι κάτω των 60 ετών. Δηλαδή είναι ένα μακάβριο. Διαβάσει πολύ Αριστοτέλειο ο Αλέξης. Χίον το νόμιμο, λοιπόν. Διαβάσει πολύ. Το νόμιμο. Επέβαλαν στους γέροντες, στους γέροντες αυτό το μακάβριο χίον το νόμιμο, μας θύμισε ο Πρωθυπουργός. Χίον το νόμιμο. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Ευρύτατης μόρφωσης και παιδείας ο Πρωθυπουργός. Διάβασε, φαίνεται, πολύ Αριστοτέλη. Είδε τι συνέβαινε τα αρχαία χρόνια στην Τζιά, την Γκαία. Και σου λέει, θα εξηγήσω στους δανειστές ότι μετά τα 70 οι άνθρωποι απέρχονται και επομένως δεν θα είναι πρόβλημα, δηλαδή, στην οικονομία. Αλλά έλα που, όπως ακούσατε προηγουμένως, στα 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχων, το 1,5 εκατομμύριο που προσδοκά να φύγει ο Πρωθυπουργός είναι 70 και πάνω. Με προχθεσινά στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας. Και αυτό, όπως ακούτε τώρα τον κύριο Μητρόπουλο να λέει, με προχθεσινά στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας. Απεικόνιση συνταξιουχικών παροχών. Ενίο σύστημα ελέγχου Υπουργείου Εργασίας. Δηλαδή η ηλικία των συνταξιούχων. 1,5 εκατομμύριο πάνω από 70 του στέλνει. Ο δικός μας. Του στέλνει. Αμμομή ενωδό αλληλούια. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Πάντως, όσοι είστε πάνω από 50, να παίρνετε ολιστέλ από την Power Health, ένα προϊόν συμπύκνωμα πολυφενολών. Μεσογειακή διατροφή συμπυκνωμένη. 11 φρούτα και 11 λαχανικά. Όλα τα χρώματα, τα αντιοξειδωτικά. Ολιστέλ σε όλα τα φαρμακεία. Επίσης, Omega Len Ultra. Ιχθυέλαια από την Power Health. Απειλαγμένα βαρέων μετάλλων. Πολύ προσεγμένα. Καθαρίζουν τις αρτηρίες, την καρδιά. Καθαρίζουν τις αρτηρίες του εγκεφάλου. Omega Len Ultra. Έρε τι θα ακούσουμε ακόμα επί μνημονίου. Υπάρχει στην ατμόσφαιρα, υπάρχουν στην ατμόσφαιρα στοιχεία Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και Μεσοπολέμου. Παρακολουθούσα τις τελευταίες ημέρες τη διένεξη του κυρίου Συνολάκη με τον κύριο Πολάκη. Και αυτή τη δημοσίευση, αν θέλετε, την κοινοποίηση στα social media της διεύθυνσης του κυρίου Συνολάκη. Όπως και να το κάνουμε, είναι μια καθοδήγηση σε αυτούς που δεν συμπαθούν τον κύριο Συνολάκη να πάνε στο σπίτι του και να πετάξουν, αν θέλετε, μπογιές ή να επιδιώξουν, αν θέλετε, μια επίθεση φραστική ή άλλη εναντίον του ανθρώπου που τον χαρακτηρίζει ο κύριος Πολάκης, αν θέλετε, συνεργάτη του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτά γινόντουσαν στο Μεσοπόλεμο και στην κατοχή, όπου οι αδελφοί Εβραίοι υφίστανται τα σημάδια των ταγμάτων ασφαλείας στις πόρτες των σπιτιών τους, έτσι ώστε να καθοδηγηθούν οι ακραίοι
και να επιτεθούν στα σπίτια τους. Και όχι μόνον. Ατμόσφαιρα βαριά, φίλες και φίλοι. Και μάλιστα θα έλεγα, προκειμένου να οριοθετείται ο πόλος, αν θέλετε ο κυβερνητικός, προκειμένου αν θέλετε να δημιουργείται ένας νέος δικομματισμός, οι επιθέσεις που εξαπολύονται εναντίον προσωπικών αντιπάλων είναι πραγματικά, θα μου επιτρέψετε να σας πω, έτσι το νιώθω εγώ, φασιστικού χαρακτήρα. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με πολιτική κριτική. Αν θέλετε ακόμη δεν έχει να κάνει με υπερβολή φράσεων που ακούγαμε τα περασμένα χρόνια. Έχει να κάνει με μια συστηματική καθημερινή, αν θέλετε, χειραγώγηση των δικών μας ανθρώπων, αυτών που θεωρούμε οπαδούς μας, εναντίον των άλλων. Αυτό είναι διχασμός. Αυτό είναι, αν θέλετε, το χειρότερο σε βάρος αυτής της κοινωνίας, η οποία υφίσταται τα τελευταία χρόνια όλα τα μνημονιακά μέτρα, υφίσταται δηλαδή μείωση του προσδόκιμου ζωής, μείωση κάθε του βιωτικού επίπεδου, αν θέλετε υφίσταται απώλειες από την ψυχολογική ισορροπία που έχει ένα άτομο μιας ευνοούμενης κοινωνίας, όταν βλέπει ότι μπαίνουν στη ζωή του πράγματα τα οποία ούτε υπελόγιζε, ούτε περίμενε και τα οποία τον αναγκάζουν ή να ξεριζώνεται αυτός και τα παιδιά του στο εξωτερικό ή να μένουν εδώ και να υποφέρουν. Θα πάω τώρα στον φίλο μου τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Μητρόπουλο. Πέραν όλων αυτών που μας είπατε για τις συντάξεις, πέστε μου πώς θα βαδίσει τελικά αυτή η χώρα τα επόμενα χρόνια. Θέλω μια προβολή, μια μεγέθυνση από εσάς του οικονομικού τοπίου, για το οποίο να ακούμε ότι ξαφνικά θα αποκτήσει ανάπτυξη, ξαφνικά θα έρθουν όλοι οι επενδυτές εδώ, ξαφνικά θα τοποθετηθούν λεφτά και θα γεννηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Θέλω μια προβολή δική σας. Να μην πάμε πολύ μακριά, να πάμε σε αυτή τη γενιά, να πάμε σε μια 7 ετία μπροστά, αν θέλετε, 8 ετία. Στα πλαίσια ενός, είπατε και εσείς, διχασμού, ενός ιδιότυπου εμφύλιου που ζούμε μεταξύ των δύο μνημονιακών κομμάτων, το μεγάλο γύρισμα και η μεγάλη ζημιά στο ελληνικό λαό θα γίνει αυτούς τους πρώτους μήνες της τυπικής εξόδου από το μνημόνιο. Δύο κυρίαρχες νεοφιλελεύθερες απόψεις, η μία και με στοιχεία μαφίας και πολιτικής εκδίωσης αντιπάλων, την οποία εφαρμόζει η κυβέρνηση, αλλά και ένας ακραίος νεοφιλελευθερισμός που απηγγέλθη, εξαγγέλθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη προχθές στη ΔΕΘ, εξεπλάγει και τρομοκρατήθηκε όταν είπε ότι οι νέοι εργαζόμενοι για τους νέους εργαζόμενους θα αντικατασταθεί η επικουρική σύνταξη, λέει, με μια ελεύθερη επιλογή, κάτι που το απαγορεύει και το Σύνταγμα, διότι, κύριε Ντράγκα, και η επικουρική σύνταξη είναι ισόκυρος, έχει το ίδιο κύρος θεσμός με την κύρια σύνταξη σύμφωνα με το Σύνταγμά μας και με το Συμβούλιο Επικρατείας ή άλλες εξαγγελίες τους. Άρα λοιπόν η ζημιά η μεγάλη γίνεται τώρα στο λαό μας, όταν προσπαθούν τα δύο μεγάλα κόμματα και τα τρία άλλα δορυφορικά μνημονιακά κόμματα να επιβάλλουν τη λεγόμενη μνημονιακή κανονικότητα, να περάσουν στο λαό ότι άξιζε να μπούμε στη μνημονιακή περιπέτεια, η οποία δεν έδωσε τίποτα σε οικονομικά μεγέθη στο λαό, άξιζε ο λαός να λιώσει, να πληρώσει, να ματώσει, να εξαχρεωθεί, να του κατασχεθεί περιουσία. Και τώρα του επιβάλλουν μια μνημονιακή κανονικότητα, δυστυχώς, και με συνεργεία δικών σας συναδέλφων υπάρχουν μια φάλαγγα ιδιότυπη δημοσιογραφική στις τηλεοράσεις, όπως και δικών μου συναδέλφων, που προσπαθούν να επιβάλλουν αυτή την κανονικότητα. Την κανονικότητα ότι δηλαδή βγήκαμε από το μνημόνιο. Να πιστέψει ο μέσος πολίτης ότι αυτή είναι μια κανονική ζωή. Ότι είναι μια κανονική ζωή, ότι να ξεχάσει ότι μας άφησε 714 μνημονιακούς νόμους. Μέχρι την ημέρα εξόδου μας, 20 Αυγούστου τρέχοντος έτους 18, είχαν ψηφιστεί 714 μνημονιακοί νόμοι.
Είχαν ψηφιστεί 50.000 μνημονιακές ρυθμίσεις, είχαν εκδοθεί 310.000 υπουργικές αποφάσεις για υλοποίηση μνημονιακών νόμων. Αυτός ο μνημονιακός υποπολιτισμός, διότι περί υποπολιτισμού πρόκειται, κύριε Τράγκα, έχει μειώσεις, έχει κατασχέσεις, έχει παρακολουθήσεις, έχει ασυλία για τα στελέχη του υπερταμείου, έχει ασυλία, δηλαδή έχουν ψηφίσει 10 νόμους που να απαλλάσσονται ποινικά και αστικά τα στελέχη του υπερταμείου, Έλληνες και ξένοι, που ξεπηλάνε το δημόσιο πλούτο. Μάλιστα. Που χαρίζουν δημόσιο πλούτο. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι τα δύσκολα για τον ελληνικό λαό ξεκινάνε τώρα, όταν επαναλαμβάνω, τα δύο κυρίαρχα κόμματα με τις κοκορομαχίες και τα τρία δορυφορικά προσπαθούν να περάσουν αυτή τη μνημονιακή κανονικότητα στο λαό. Το τελευταίο ερώτημά μου, κύριε καθηγητά, είναι για το Σκοπιανό, για τη συμφωνία των Πρεσπών. Θέλω ένα σχόλιο δικό σας. Εμπέζουν το λαό από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι και τον Υπουργό Άμυνας και τους άλλους, γιατί σε αυτή την ιδιότυπη συμφωνία, που είναι συμφωνία μονομερούς αιρεσιμότητας, ξέρω τις γνώσεις σας και τη δική σας καλή κατάρτιση, τι συμβαίνει σύμβαση, διεθνή σύμβαση μονομερούς αιρεσιμότητας. Το ένα μέρος οφείλει να υλοποιήσει κάποιες προϋποθέσεις και το άλλο, τίποτε άλλο παρά να κυρώσει τη συμφωνία. Υπάρχει ένας όρος της συμφωνίας των Πρεσπών που λέει ότι όταν οι Σκοπιανοί υλοποιήσουν τις προϋποθέσεις, το άλλο μέρος σε χρόνο ντετέ πρέπει να κυρώσει. Σας διαβάζω την αποστροφή. Δυστυχώς εμπέζουν το λόγο από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι και αυτόν που είναι υπουργός άμυνας, αλλά και άλλα κυβερνητικά στελέχη που καλείται. Προσέχτε τι λέει η αποστροφή. Κανένας και ειδικός επιστήμονας, δυστυχώς εγώ σε εργατολόγος, όφυλα, διότι ερωτώ με και από ξένους συναδέλφους και από εσάς. Μόλις το δεύτερο μέρος Σκόπια γνωστοποιήσει την ολοκλήρωση των προαναφερομένων συνταγματικών τροποποιήσεων, το πρώτο μέρος Ελλάδα θα κυρώσει χωρίς καθυστέρηση την παρούσα συμφωνία. Δεν λέει αν θα την κυρώσει ή όχι, χωρίς καθυστέρηση. Τα ανδρίκελα που κυβερνούν σήμερα στην Ελλάδα και όλοι, και αυτοί που προσποιούνται ότι δεν θα έρθει, ότι θα φωνάξουμε, ότι θα μπλοκάρουμε, έχουν δεχτεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, θα κυρώσει χωρίς καθυστέρηση. Δεν σου αφήνει άλλο περιθώριο. Το θέμα είναι, επαναλαμβάνω, όταν τα Σκόπια ολοκληρώσει τη διαδικασία, η Ελλάδα οφείλει χωρίς καθυστέρηση και να μην κυρώσει, θα έχει πλήρη συμφωνία και θα έχει πλήρη όπιση. Άρα εμπέζουν το λαό, όλο το πολιτικό προσωπικό του Μνημονίου, αυτό το ενδοτικό πολιτικό προσωπικό που στο θέμα των Σκοπιανών πρόδωσε τους Έλληνες και καθέστησαν τη χώρα μας απικία χωρίς μνήμη, απικία χωρίς ιστορία, κύριε Τράγκα. Όχι μόνο παρέδωσαν στο υπερταμείο το δημόσιο πλούτο της χώρας, όχι υποθήκευσαν για 99 χρόνια ότι καλό έχει αυτή η χώρα, που όταν κάποτε έβγαινε από την κρίση θα μπορούσε να τραβήξει τη δική της αηφόρα ανάπτυξη. Δεν θα μπορέσει, διότι οι τηλεπικοινωνίες στους Γερμανούς, τα λιμάνια στους Κινέζους, οι σιδηρόδρομοι στους Ιταλούς, ποια ανάπτυξη, κύριε Τράγκα. Κύριε Τράγκα, ποια ανάπτυξη, όταν οι βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης μιας χώρας είναι στα χέρια των ξένων που έχουν κατακτήσει τη χώρα. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι εμπέζουν. Μην τους αφήνετε να σας λένε ότι θα μπλοκάρουν. Μην τους αφήνετε να λένε ότι δημοψήφισμα. Τίποτα δεν έχει επιτραφεί στη χώρα παρά μετά από αυτή τη φράση. Θα κυρώσει χωρίς καθυστέρηση. Δέχτηκαν τα ανδρίκελα να μην κάνουν τίποτε παρά να κάνουν μια τυπική διαδικασία τυπικής κύρωσης αυτού που έχει ολοκληρώσει η διαδικασία. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή μου. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Είναι μεγάλη τιμή, διότι θεωρώ ότι έχετε την πιο ελεύθερη φωνή στη ραδιοφωνία αυτή την περίοδο. Να είστε καλά. Μην το κλάβετε ως κοπλιμέντο. Όχι, όχι. Ότι ως μια καλή προσπάθεια την οποία κάνετε σε ένα μεσαίωνα ενημέρωση σήμερα στο λαό μας.